Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα λοιπόν βρίσκομαι εδώ μαζί με την Εμέλεια. Γεια σας. Και επιτέλους άνοιξαν τα καταστήματα ρούχων, τα καταστήματα καλλιντικών όπως Honda, Sephora. Τα πάντα. Οπότε σήμερα τι θα κάνουμε προφανώς? Ένα shopping therapy. Θα πάμε στα καταστήματα και με λίγα λόγια το challenge μας σήμερα είναι να μεταμορφώσουμε την Εμέλεια, βασικά να της κάνουμε ένα ωραίο makeover. Δεν θα τη μεταμορφώσω σε μένα, δεν θα είναι το βίντεο μεταμορφώνω τη μικρή μου αδερφή σε μένα. Θα είναι το βίντεο κάνω ένα makeover την Εμέλεια, δηλαδή θα αγοράσω καινούρια ρούχα, θα της φτιάξω το make-up της, το οποίο η Εμέλεια δεν βάφεται προφανώς γιατί είναι πάρα πολύ μικρή ακόμα, είναι μόνο... πόσο χρόνο είσαι? Θα γίνω 14 σε ένα μήνα. Στα γενέθλιά της να περιμένετε βίντεο. Εμέλεια, να περιμένεις έκπληξη. Εμέλεια, δεν ξέρω. Θα περιμένεις ωραία βίντεο πάντως. Και που λέτε ναι, θα τη βάψω κιόλας, αλλά πολύ φυσικά επειδή είναι μικρή ακόμα. Θέλω να αγοράσουμε χρωματιστά eyeliners για να σου βάλω έτσι εδώ πέρα στα μάτια σου. Κάτι σε πορτοκαλί, σε πράσινο. Οπότε μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο. Και πάμε κατευθείαν να αρχίσουμε. Λοιπόν, ακούστε, πριν συνεχίσουμε με το βίντεο, με ρωτάτε συνέχεια πώς κάνω τις online αγορές μου, πώς ψωνίζω πράγματα από Κίνα, ρούχα από Ευρώπη, Αυστραλία, Αμερική, όλες αυτές τις χώρες και θα σας πω αμέσως τώρα. Λοιπόν, εγώ χρησιμοποιώ την Revolut. Χρησιμοποιώ την Revolut εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το συγκεκριμένο βίντεο ναι, είναι sponsored, αλλά πιστέψτε με, δεν θα μπορούσα να κάνω αυτή τη χορηγία εάν δεν χρησιμοποιούσα και εγώ τη Revolut χρόνια, γιατί είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξέρεις καλά, πρέπει να το έχεις δοκιμάσει καλά και να πιστεύεις σε αυτό. Γι' αυτό θέλω να σας πω και εσάς πώς μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να κάνετε τις online αγορές σας. Κατεβάστε την εφαρμογή της Revolut τελείως δωρεάν, είτε σε iOS είτε σε Android. Βάζεις τα στοιχεία σου και μέσα σε λίγα λεπτά έχεις το account σου. Πολύ εύκολο, πολύ απλό και τελείως δωρεάν. Αν θέλεις, μπορείς να πάρεις και τη χρηστική κάρτα στα χέρια σου. Πούντι, nothing. Η οποία έρχεται κυριολεκτικά μέσα σε λίγες μέρες στο σπίτι σου. Εγώ έχω και την απλή την πλαστική, αλλά έχω και την metal. Με τη metal έχεις πιο πολλές δυνατότητες, γι' αυτό και την προτιμώ και την προτείνω. Είναι πολύ καλύτερη, πληρώνεις, αλλά για τα χρήματα που πληρώνεις, δηλαδή το χρόνο, αξίζει full. Θα σας πω αμέσως τώρα. Λοιπόν, μπορείς να κάνεις τα πάντα από το κινητό σου. Από το app της Revolut. Μπορείς να δεις το ιστορικό των συναλλαγών σου, τα στοιχεία σου, που ξοδεύεις τα περισσότερα χρήματά σου, πόσα χρήματα ξοδεύεις κάθε μήνα. Μπορείς να πληρώσεις από το κινητό, πείτε για παράδειγμα ότι ξεχάσετε την πιστωτική σας κάρτα και το πορτοφόλι σας στο σπίτι. Μπορείτε να ανοίξετε το app της Revolut και τσακ, να κάνετε ένα swipe εκεί που βάζεις την κάρτα στο κατάστημα και να πληρώσεις από το κινητό πάρα πολύ εύκολα. Μπορείς να κάνεις ασφαλείς και γρήγορες συναλλαγές. Μπορείς να πληρώσεις τα πάντα online, σούπερ μάρκετ, φαγητό από κάποιο app delivery, Netflix, Spotify, αγορές από Κίνα, αγορές ρούχων από πουδήποτε στον κόσμο. Εγώ πάντα τη Revolut χρησιμοποιώ για να κάνω όλες μου αυτές τις αγορές. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια τη χρησιμοποιώ τη Revolut από το πανεπιστήμιο, σκεφτείτε. Και τη χρησιμοποιούμε οικογενειακώς, δηλαδή έχει και η Μέριλιν, έχει και ο μπαμπάς μου, όλοι μας. Α, τώρα που είπα Μέριλιν, για παράδειγμα, μπορείς να στείλεις στο δευτερόλεπτο κατευθείαν κυριολεκτικά χρήματα σε οποιονδήποτε άλλο έχει Revolut ή να ζητήσεις χρήματα. Έχει τύχει πάρα πολλές φορές να στείλω χρήματα στη Μέριλιν, η οποία ζει στη Σκωτία. Και ναι, στο δευτερόλεπτο κατευθείαν τα λαμβάνει. Και επίσης, σε περίπτωση κλοπής, σε περίπτωση που σας κλέψουν την κάρτα, μπορείς κατευθείαν από το κινητό σου, που είναι, να μπλοκάρεις την κάρτα στο δευτερόλεπτο. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ τη Revolut και για αποταμίευση χρημάτων. Επίσης, έχει και τη δυνατότητα για κρύπτο. Και τέλος, μπορείς να βγάλεις και φυσικές, όπως αυτές εδώ, και εικονικές κάρτες. Πήρα μόνο για αυτό το βίντεο μία έξτρα, μία δεύτερη metal κάρτα για να σας δείξω πόσο όμορφο και sleek είναι το όλο πακετάκι. Κοιτάξτε πώς έρχεται, έτσι μου ήρθε. Μέσα σε ένα μαύρο φάκελο, ο οποίος είχε μέσα αυτό εδώ πέρα. Το τραβάς από τη μία πλευρά και βγαίνει από την άλλη. Και να την αυτή είναι η metal, η οποία βγαίνει σε διάφορα χρώματα. Την έχω σε μαύρη, αλλά αυτή είναι και η Rose Gold, η οποία και αυτή είναι πανέμορφη. Πήγαινε τώρα στο App Store σας και κατεβάστε την εφαρμογή της Revolut. Είναι τελείως δωρεάν όπως σας είπα και θα μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να κάνετε όλες τις αγορές και online και στα καταστήματα όπου θέλετε. Θα αφήσω κάτω στην περιγραφή περισσότερες πληροφορίες, link εάν χρειαστείτε και συνεχίζουμε με το βίντεο. Είμαστε έτοιμες να πάμε στο πρώτο μας κατάστημα. Θα πάμε στο Zara, εννοείται, ανυπομονώ τόσο πολύ. Είσαι έτοιμη? Ναι. Αυτό είναι τέλειο, το θέλω. Μ' αρέσει πάρα πολύ, τα άσπρα μου αρέσουν πάρα πολύ.
Αυτό είναι υπέροχο. Είχε πολύ όμορφα πράγματα το Zara. Μου έλειψε το shopping, είναι η αλήθεια. 1, 2, 3 και προχωράμε και συνεχίζουμε δυνατά. Εμέλη, για πες τι μου είπες μόλις τώρα. Τίποτα. Θέλεις να μου κόψεις τα μαλλιά χωρίς να το πούμε στην ομάδα. Τι χρώμα θες να σε κάνω, ginger. Θέλω πάρα πολύ, ψήνομαι πάρα πολύ, αλλά δεν πρέπει, σε μικρή ακόμα. Στα 18 σου. 18. Συνεχίζουμε με τις αγορές μας, πάμε στο NYX, πάμε στο Pull&Bear, στο Bershka, στο Hondo Center, σε όλα τα ωραία καταστήματα. Έψαξα όλο το Hondo's για να βρω χρωματιστά liquid eyeliners και δεν βρίσκαμε. Θέλω για να με ρεζίνει. Θέλω να πάω και στο Sephora, αλλά όχι σήμερα, γιατί σήμερα κουραστήκαμε. Έχουμε περπατήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ ζέστη. Τι ώρα έχει πάει, 4. Είστε έτοιμοι να δείτε πόσες σακούλες αγοράσαμε, πόσα πράγματα πήραμε. Βγήκαμε λίγο εκτός ελέγχου. Δεν ξοδέψαμε πάρα πολλά. Όχι. Αυτό ισχύει. Πήραμε πολύ φθηνά πράγματα. Ναι. Και κάναμε σωστές αγορές γιατί όντως δεν είχαμε ρούχα και όντως χρειαζόμασταν. Βασικά εγώ δεν είχα. Εσύ έχεις. Σωστό. Επειδή έχω ψηλό άσχημο μέση, δεν μου κάνει τίποτα. Σε ρωτάνε συνέχεια κάτω στα σχόλια πόσο χρονών είσαι, πόσο ύψος έχεις, τι τάξη πηγαίνεις. Σου κάνω πολλές ερωτήσεις γιατί... Πόσο ύψος? Γιατί δεν ξέρουν πολλά για σένα. Δεν ξέρω τι. Είσαι σχεδόν στο ύψος μου. Εγώ και η Μέριλιν είμαστε 1,65. Μας έφτασες. Η Μέριλιν προφανώ. Α, είναι πιο ψηλή από τη Μέριλιν. Μέριλιν, εδώ τ' άκουσες πρώτη. Είμαι πιο ψηλή. Όχι, δεν ξέρω. Μπορεί να είμαι 1% πιο ψηλή από τη Μέριλιν. Τέλος πάντων, δεν τους νοιάζει. Ας ξεκινήσουμε από το Zara. Πήρα αυτή την μπλούζα που στην αρχή δεν ήμουν πολύ σίγουρη. Αλλά μετά σκέφτηκα ότι θα είναι ωραία για πιο επίσημα μέρη. Όχι μόνο επίσημα, και για κάθε μέρα είναι πάρα πολύ όμορφη. Δηλαδή με ένα... Ξέρω αν θα τη φορούσα εγώ. Γιατί με ένα τζιν σορτσάκι, να σας δείξω κι εγώ τι αγόρισα, γιατί πήρα κι εγώ πράγματα για το κινητό μου. Πήρα μία τσάντα, χρειαζόμουν μία καλοκαιρινή τσάντα, η οποία να είναι λίγο πιο μεγάλη για να χωράει μέσα και η κάμερά μου, γιατί δεν είχα ανοιχτόχρωμη έτσι τσάντα. Αγόρασα ένα άσπρο τζιν, το οποίο δεν ξέρω αν μου πηγαίνει, δεν έχω αγοράσει, δεν έχω φορέσει ποτέ άσπρο τζιν, γιατί πάντα θεωρούσα ότι δεν καθόταν καλά πάνω στο σώμα μου. Μπορεί να σου πάει. Ναι. Πείτε μου κάτω στα σχόλια εάν σας αρέσει το άσπρο τζιν πάνω μου. Αγόρασα και αυτό το φρεματάκι το οποίο τελικά μου ήταν τεράστιο. Θα το γυρίσω πίσω όμως, θα το αλλάξω. 10 ευρώ, πολύ καλές τιμές στο Zara. Και η τσάντα 10 ευρώ κόστιζε. Πάμε στα Bershka. Ναι. Αρχικά πήρα 2 shorts γιατί δεν είχα τίποτα κυριολεκτικά. Πήρα ένα μαύρο ψηλόμεσο. Το οποίο έχω και εγώ. Και πήρα και αυτό που βασικά... Δεν είμαι σίγουρη, αλλά θα το δοκιμάσω και θα δω. Δεν με ενθουσιάζει, αλλά μπορεί να σου πηγαίνει. Θέλω ένα απλό σόρτ. Μπορεί να σου πηγαίνει, όντως, άμα θέλεις κάτι για κάθε μέρα. Όντως, όντως. Και πήρα και μία απλή μπλούζα που σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να τη συνδυάσω με κοσμήματα και τέτοια. Την οποία την έχω σε μπες, την είχα δείξει και σε βίντεο. Στο μπες, βρήκα για την Εμέλεια μία πράσινη μπλουζίτσα, η οποία είναι πολύ cute. Θεωρώ πως θα σου πηγαίνει τρελά αυτό το χρώμα. Κοιτάξτε, δεν της ταιριάζει πολύ το πράσινο με τα μαλλιά σου, είναι και το χρώμα της επιδερμίδας σου. Και για shorts, της βρήκα ένα high-rise beige shorts, το οποίο πάλι θεωρώ ότι θα σου ταιριάζει πάρα πολύ όμορφα. Λέει ότι δεν θα της πηγαίνει, αλλά περίμενε, πίστεψέ με, θα το δοκιμάσεις σε λίγο και θα δεις. Θα δούμε. Από το NYX και από το Hondo's πήραμε λίγα πραγματάκια, εγώ δηλαδή. Αγόρασα το αγαπημένο μου foundation, για το οποίο έχω πάρει πάρα πολλά κοπλιμέντα για κάποιο λόγο. Είναι το νέο αγαπημένο μου foundation, το Born to Glow της NYX. Αγόρασα ένα lip pencil, ένα lip butter cream, την κρέμα. Την αγαπημένη μου κρέμα, γιατί μου τελειώνει. Αγόρασα την πούτρα που φοράω στο πρόσωπό μου, γιατί μου τελείωνε. Και δυστυχώς δεν βρήκαμε liquid eyeliners. Θα πάω στο Sephora αύριο, αλλά για την ώρα βρήκαμε αυτά τα χρωματιστά pencil eyeliners. Θέλω να το δοκιμάσω πάνω στην Εμέλεια και πάνω μου. Ποιο θα δοκιμάσουμε? Εγώ νομίζω θέλω το πορτοκαλί. Και το άσπρο είναι τέλειο. Δεν ξέρω. Μ' αρέσει. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε, αυτό είναι στο χρώμα Cairo και αυτό είναι στο χρώμα Needed Me. Ωραία, να αρχίσουμε με το makeover της Εμέλειας. Θα ξεκινήσουμε με το μακιγιάζ, θα της βάλω λίγο κονσίλερ
έτσι λίγο για να φωτίσω τα μάτια της. Θα της βάλω και πούδρα για να μην γυαλίζει. Θα της βάλω μια άσπρη σκιά η οποία γυαλίζει σε όλο το μάτι. Νιώθω πως είσαι η Μπάρμπι μου. Ξέρετε, όταν ήμασταν μικρά που παίζαμε με τις Μπάρμπι και τις φτιάχναμε, τις δίναμε. Η Εμέλη είναι μια real life Μπάρμπι αυτή τη στιγμή. Ναι! Σου πάει πάρα πολύ το μαλλί σου έτσι ψηλά. Θα είναι έντονα τα μάτια ή θα είναι... Όχι πολύ, θέλω κάτι φυσικό. Θέλω να είσαι στην ηλικία σου, δεν θέλω να σε μεγαλώσω, δεν θέλω να σε κάνω μικρομέγαλο. Ωραία. Τις βάζω ρούζ. Τα φρύδια σου. Όχι, όσες φορές έχω προσπαθήσει να τα αλλάξω ή με τη Marilyn ή με την Αντζελίνα, απλά βγαίνουν σκατά. Δεν θα τα πειράξω πολύ. Ωραία. Για κοίτα. Α, ναι, δεν τα άλλαξες πολύ. Όχι, πολύ λίγο. Λίγο enhance από εδώ πέρα που έχει πιο περισσότερο κενό. Πάμε στο eyeliner τώρα. Επόμενο. Τι χρώμα να τις κάνουμε? Πορτοκαλί, άσπρο ή μπλε? Να τα ανοίξω. Ναι, ναι. Wow. Oh. Wow. Oh, κοίτα. Θα στο μπλε ή το πορτοκαλί? Στο πορτοκαλί. Και εγώ θέλω και τα δύο. Ωραία, θες να κάνει μία το ένα και άλλο το άλλο? Στο πορτοκαλί. Εντάξει. Νομίζω καλύτερα. Βασικά από εδώ πήραμε την ιδέα. Πήγαινε κοντά να δεις. Α, το βλέπω, ναι. Είναι τέλειο, δες το και εδώ. Σου πάει πάρα πολύ. Σου πάει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Σκεφτόμαι πώς να σου κάνω και από κάτω. Ναι, γιατί όχι. Εσύ. Ναι. Α, θες να κάτω εσύ. Φοβάμαι γι' αυτό. Ναι, χαλάει. Θέλω κι εγώ να πάω να το πάρω, αν και έχουμε τα δικά σου, αλλά θέλω κι εγώ να τα έχω. Αυτά της Essence κόστιζαν μόνο 1,85. Αυτό πάλι γύρω στο 1, κάτι νομίζω κόστιζε, 2, κάτι. Ήταν πολύ φθηνά. Θέλω κι εγώ να βάλω το άσπρο. Είναι ωραίο και νομίζω αν δεν κάνω λάθος μεγαλώνει το μάτι. Κοίτα πόσο μεγαλώνει το μάτι. Ναι, στο είπα. Απίστευτο. Από εδώ και πέρα θα φοράω eyeliner. Θα προσπαθήσω να κάνω πιο έντονες τις φακίδες της με ένα μολύβι για τα φρύδια. Πάρα από τις δικές σου. Είναι καλό που έχεις δικές σου φακίδες και δεν σου κάνω ψεύτικες, γιατί θα είναι πολύ δύσκολο. Ή όχι. Θα σ' αρέσουνε. Για δείξτε το λίγο στην κάμερα. Τι έκανες? Δεν πέτυχαν πολύ, αλλά δεν πειράζει. Πολύ εύκολο. Θα σας βγάλω έτσι πολύ εύκολα. Τώρα θα σου βάλω λίγο highlighter, θα χρησιμοποιήσω αυτό το ρουζουλί. Θυμάμαι, παλιά που το έκανες πάρα πολύ έντονα και έλαβες πάρα πολύ. Ναι, γιατί ήταν πολύ στη μόδα το highlighter πριν μερικά χρόνια. Τώρα δεν φοράω ποτέ, μόνο εδώ φοράω λίγο έτσι highlighter. Βάζω λίγο εδώ. Θα σου βάλω και σένα. Θα βάλω και λίγη μάσκαρα. Ήρθε η ώρα για το ντύσιμο. Ένα λεπτό από άλλα λεπτά και έχω. Αυτό είναι το πρώτο ντύσιμο. Αυτή η μπλουζίτσα σου πάει απίστευτα. Στο είπα. Ναι. Και από κάτω το shorts, σας αρέσει ή τι πιστεύετε? Νομίζω μπορώ να το πάρω ένα νούμερο μεγαλύτερο. Ναι. Θα δω. Αλλά σαν χρώμα και σαν fit είναι πολύ όμορφο. Ναι. Είναι και ψηλόμεσο. Που σημαίνει ότι μπορείς να το φοράς με πιο κοντές μπλουζίτσες τώρα το καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτή είναι η δεύτερη άσπρη μπλούζα, η οποία μου αρέσει, απλά με χαλάει λίγο που σακουλιάζει. Συμφωνώ. Αλλά εντάξει, θα την κρατήσεις ή πιστεύεις ότι θα την αλλάξεις? Λογικά θα την κρατήσω, δεν ξέρω, θα δω. Και το shorts το οποίο ήταν αποτυχία, της το είπα! Για το μαύρο μου είπες ότι ήταν μια χαρά. Το μαύρο ναι, το μαύρο το έχω κι εγώ. Τα μαλλιά σου? Τα μαλλιά μου δεν τα κάναμε κάτι τελικά. Να στα κάνω κάτι? Όχι. Θέλεις? Γιατί? Θα στα έκανα κοτσιδάκια. Μου το έχει ξανακάνει και... Όχι. Δεν είχαμε βγει όμορφα. Θυμάσαι το φρύδι. Κοίτα και έτσι, όχι, να τα, έτσι. Έτσι, έλαβα. Κάντα έτσι. Είναι πολύ ωραία. Λέω ότι είναι ωραία βαριά. Ναι, είναι τέλεια. Πολύ ωραίες. Είναι φοβερές, το ξέρω. Θέλω κι εγώ. Ρεύολη θα χρησιμοποιεί όντως χρόνια. Αλλά ναι, θα τις πω. Θα τις πω, όντως θα τις πω. Και δεν χρειάζεσαι, ξέχασα αυτό να το πω, δεν χρειάζεσαι καν τραπεζικό λογαριασμό. Α, τέλειο. Τέλειο είναι. Θυμίζεις πριγκίπισσα, Εμέλεια. Όχι, καμία σχέση. Ναι, είσαι πολύ γλυκιά, πολύ cute. Και το eyeliner είναι καταπληκτικό. Η νέα σου μπλούζα είναι τέλεια. Και η μπλούζα, δεν το περίμενα, γιατί δεν την έτσι γενικά.
Αλλά τελικά μου άρεσε, νομίζω, ναι. Ένα όμορφο makeover που όλοι μας χρειαζόμαστε, ειδικότερα μετά από τόσες μέρες μέσα στο σπίτι. Ισχύει. Τώρα που καλοκαιριάζει κιόλας, θα είναι τέλειο αυτό το outfit για να πηγαίνεις βόλτες με τις φίλες σου. Ελπίζω λοιπόν να σας άρεσε το νέο μας βίντεο. Μην ξεχάσετε να πάτε να ακολουθήσετε την Εμέλεια στο Instagram. Αν θέλετε, μπορείτε να μου βοηθήσετε και εμένα στο Instagram. Να κατεβάσετε το app της Revolut, γιατί όντως θα σας λύσει τα χέρια. Και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο. Και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!